σας, γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη podcast. Είναι το πρώτο podcast της νέας χρονιάς, οπότε θα μετρήσουμε ότι είναι ένα εορταστικό podcast, ένα podcast όπου θα μιλήσουμε για τους στόχους μας για ακόμα μία φορά και θα προσπαθήσουμε να μπούμε στη νέα χρονιά με φρέσκια και ανανεωμένη ενέργεια. Ε, αργήσαμε λίγο, η αλήθεια είναι, θα ήθελα αυτό το podcast να έχει έρθει πολύ νωρίτερα, να σας βρει αρχές Ιανουαρίου, αλλά όπως γνωρίζετε από τα βίντεο όσοι παρακολουθείτε, είναι μια πάρα πολύ παράξενη περίοδος στη ζωή μου, γιατί έχουν πέσει πάρα πολλά πράγματα μαζί, προσπαθώ αλήθεια να μην κλαίγομαι και να το παίρνω ψύχραιμα και χαλαρά και βήμα-βήμα όλα αυτά, αλλά ήταν αρκετά δύσκολο και το κομμάτι του ότι ξαφνικά ξεκίνησα μια νέα δουλειά, και έπρεπε να μπαλανσάρω αυτό μαζί με τα υπόλοιπα και το κομμάτι του σπιτιού στην Αθήνα και της Νέας Αρχής. Ψάχνοντας σπίτι αυτές τις μέρες έχω ακονίσει πολύ την υπομονή μου. Έχω δει πάρα πολλά πράγματα. Με αποκορύφωμα ένα σπίτι στα Πετράλωνα που πήγα την προηγούμενη εβδομάδα, το οποίο ήταν ισόγειο, αλλά όταν λέμε ισόγειο, ισόγειο, ισόγειο. Δηλαδή, πιο ισόγειο πεθαίνει, Ήταν ισόγειο πάνω σε δρόμο. Ε... Και ακριβώ μπροστά είχε κάτι σαν πάρκο, δηλαδή είχε κόσμο, ο οποίο απλά άραζε μπροστά από το σπίτι σου, ξέρω εγώ. Και ήταν θεοσκότεινο, δηλαδή μπήκα μέσα και επειδή δεν είχε ρεύμα το σπίτι, οριακά μπορούσα να το δω. Και ήταν μέρα, ξύλινα κουφώματα, μια κουζίνα η οποία είχε ένα παράθυρο που είχε μπροστά κάτι κάγκελα, προφανώ για λόγου ασφαλεία, γιατί ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο και πάρα πολύ εκτεθειμένο έτσι όπω ήταν το σπίτι. Και οκ, okay, μέσα ήταν ανακαινισμένο σε μια σχετικά καλή κατάσταση, δεν μπορώ να πω. Αλλά παιδιά έκανε 5,80. <laughs> δεν ξέρω, γέλασα πάρα πολύ με αυτό, γιατί δεν ήταν και όλε να κάνουν κάποιο συμβιβασμό. Όχι ότι υπήρχε περίπτωση ποτέ να έμενε εκεί, δηλαδή. Αλήθεια ήταν ήταν πολύ κακό, τέλο πάντων. Απλά ήθελα να το μοιραστώ γιατί ξέρω ότι πολλοί είστε σε παρόμοια φάση και έχουν δει πολλά τα μάτια σα και έχετε απογοητευτεί. Και θέλω να σα πω ότι ένα καλό σπίτι χρειάζεται να βρεις. Δεν χρειάζεται να απογοητεύεσαι κάθε φορά που βλέπεις την τρέλα του κόσμου. Γενικά σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλά σπίτια τα οποία είναι στα ύψη, που δεν υπάρχει καμία αίσθηση του τι είναι το σπίτι που δίνεις και τι είναι αυτό που ζητάς. Οκ. Okay. Και ο κάθε άνθρωπος νομίζω που έχει δικό του σπίτι επειδή το πονάει και το έχει φτιάξει κτλ. νομίζει ότι έχει πολύ μεγαλύτερη αξία από ό,τι την πραγματικότητα έχει. Και από ό,τι το βλέπει αυτός που πάει να τον νοικιάσει, τέλο πάντων. Το νόημα είναι, παιδιά, ότι Μία φορά θα σου κάτσει το καλό σπίτι και θα κάνει τα δύνατα τα δυνατά να το κλείσει γρήγορα και θα τα καταφέρουμε. Δεν πειράζει καθόλου να μην είναι το πρώτο, το δεύτερο ή το δέκατο. Η στρατηγική μου όσον αφορά το ψάξιμο σπιτιών είναι το να μην συμβιβάζεσαι πάρα πολύ σε αυτά που θέλει, να συνεχίζει να βλέπει. Αν βλέπει ένα σπίτι και είσαι σε φάση, ίσω θα μπορούσα να μείνω εδώ. Καλύτερα σφίξε τα δόντια και πε όχι και πήγαινε παρακάτω να δει και το επόμενο και το επόμενο. Γιατί Πάντα υπάρχει μια καλή ευκαιρία κάπου και αν είσαι πολύ μάχημος και περιμένεις και επιμένεις κάποια στιγμή θα τύχει σε σένα αυτή η ευκαιρία και από την εμπειρία μου, όταν μπαίνει σε ένα σπίτι που όντω μπορεί να μείνει, δεν έχει αυτό το μεχ συνέστημα. Είσαι σίγουρο ότι εδώ βλέπω τον εαυτό μου. Και σιγά σιγά αποκτώντα και καλύτερη εικόνα των ακινήτων που κυκλοφορούν, έχει αρκετά ρεαλιστικέ προσδοκίε, πιστεύω, και μπορεί να βρει κάτι στα μέτρα σου. Αυτή λοιπόν είναι η καταστασούλα μα. Ωστόσο, εγώ έχω έρθει εδώ για να μιλήσουμε για κάτι άλλο. Έχω έρθει για να μιλήσουμε για τη νέα χρονιά μα και για το πώ θα κάνουμε τη νέα χρονιά μα να είναι η καλύτερη μα χρονιά μέχρι τώρα. Πάντα θέλω να ξεκινάω με αυτή τη διάθεση και μ' αρέσει πάρα πολύ εμένα όλο αυτό το κόνσεπτ της νέας αρχής και το τηρώ και τον Ιανουάριο και τον Σεπτέμβριο ευλαβικά, είμαι από αυτά τα άτομα. Οπότε θέλω να σας πω έτσι κάποια πράγματα που κάνω κάθε Γενάρη και τα οποία με βοηθάνε όντω να μπω σε καλύτερη διάθεση και να κάνω τη νέα μου χρονιά όσο γίνεται καλύτερη. Αρχικά περνάω συνήθω τι τελευταίε μέρε του Δεκεμβρίου ή τι πρώτε μέρε του Ιανουαρίου, ανάλογα με το πρόγραμμά μου και αν θα μπορέσω να το ρυθμίσω έτσι. Ξεκαθαρίζοντα το σπίτι και καθαρίζοντα του χώρου. Αυτό φέτο είχε ένα ακόμα μεγαλύτερο νόημα να το κάνω, καθώ εφόσον θα χρειαστεί να μετακομίσω. Έχω σίγουρα να ξεκαθαρίσω τα πράγματα, γιατί καλό είναι όταν μετακομίζει σε ένα καινούριο σπίτι να έχει κάνει από πριν την ξεκαθάρισή σου. Μην μεταφέρει όλα τα πράγματα στο καινούριο σπίτι και περιμένει εκεί να κάνει την εκαθάριση και να πετάξει. Είναι κρίμα, είναι χάσιμο χρόνο. Γενικά όμω, ανεξαρτήτω μετακόμιση, όταν ξέρω ότι θα έρθει η νέα χρονιά, θέλω να με βρει χωρί περί πράγματα, χωρί πράγματα τα οποία δεν χρειάζομαι, δεν μου προσφέρουν χαρά. Θέλω να φεύγουν όλα αυτά τα πράγματα, να είναι καθαροί οι χώροι, να είναι καθαρέ οι για να μπορέσω τι πρώτε μέρε τη νέα χρονιά να έχω όντω αυτή την αίσθηση τη φρεσκάδα. Και πάντα περνάω την πρώτη μέρα του χρόνου, μη κάνοντα πάρα πολλά πράγματα. Θέλω να το παίρνω χαλαρά, να κάνω πράγματα που με γεμίζουν. Φέτο, α πούμε, αν θυμάμαι καλά, άραξα πάρα πολύ την πρώτη μέρα του χρόνου. Έφτιαξα λίγο το σπίτι, πήγα μια βόλτα, πήγαμε στο λικαβιτό, κάναμε μια ωραία βόλτα στη φύση. Μ' αρέσει πάρα πολύ γενικά την πρώτη μέρα του χρόνου να την παίρνω χαλαρά, να μην μπαίνω με τα μούτρα στους στόχους μου και στη νέα αρχή και να μην περιμένω να αλλάξει η ζωή μου σε μια μέρα. Αλλά ουσιαστικά φροντίζω να γεμίζω μπαταρίες, να γεμίζω ενέργεια και σίγουρα οι υπόλοιπε ημέρε τη εβδομάδα θα πάνε πάρα πολύ καλά. Μ' αρέσει πάρα πολύ την πρώτη μέρα του χρόνου να μην είμαι στο κινητό, να αποσυνδέομαι λίγο. Εκτιμώ πάρα πολύ τον χρόνο που περνάω μακριά από το κινητό, να είμαι αποσυνδεδεμένη και να επαναφορτίζω τι μπαταρίε μου για όλα τα task που έρχονται. Επόμενο βήμα προ την κατάκτηση τη καλύτερη μα χρονιά μέχρι τώρα είναι να φτιάξουμε ένα vision board. Είναι κάτι το οποίο επίση το κάνω κάθε χρόνο τώρα τελευταία. Γράφω τους στόχους μου, βρίσκω εικόνες οι οποίες αναπαριστούν το στόχο που έχω βάλει και φτιάχνω ένα μεγάλο χαρτόνι γεμάτο εικόνες από το πώς θα ήθελα να είναι η χρονιά μου και πώς θα ήθελα να με δω αυτή τη χρονιά. Είναι μια διαδικασία τόσο εμπνευστική που δεν γίνεται να μη σε επηρεάσει. Φυσικά και μπορεί να έχεις τα πάνω και τα κάτω σου μετά μέσα στη χρονιά, αλλά όλο αυτό το boost ενέργειας και δημιουργικότητας και έμπνευσης που παίρνεις βάζοντα κάτω όλα αυτά που θέλει να πετύχει και αποκτώντα σιγά σιγά το μικρό σου σχέδιο δράση και βλέποντα τα όλα μαζεμένα μπροστά σου να σε περιμένουν, είναι μοναδικό. Και βοηθάει απίστευτα γιατί είναι κάτι τόσο προσωπικό και προσωποποιημένο που μιλάει στην ψυχή σου. Τρίτο βήμα για την κατάκτηση των στόχων και εξαιρετικά σημαντικό είναι το πλάνο δράση μα. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν όχι μόνο να θέσουμε στόχους για την νέα χρονιά, αλλά να θέσουμε τους σωστούς στόχους να είναι δηλαδή οι στόχοι εφικτοί και μετρήσιμοι, κάτι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Το να πω ότι απλά θέλω να τρώω υγιεινά για τη νέα χρονιά είναι ένα στόχο ο οποίο δεν είναι μετρήσιμο και δεν μπορώ να καταλάβω αν έχω προοδεύσει ή όχι. Όταν έχω κακέ μέρε, μπορεί να ξεγελαστώ και να νομίζω ότι δεν έχω κάνει πρόοδο τελικά. Ενώ αν θέσω έναν πιο ρεαλιστικό στόχο, του τύπου ότι θέλω να κάνω το 80% των γευμάτων μου στο σπίτι, να τα μαγειρεύω εγώ, να ξέρω δηλαδή ότι τρώω έξω περίπου τρία γεύματα την εβδομάδα. Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορώ να το δω σε βάθο χρόνου. Να περάσει ένα μήνα και να πω, Ναι, α πούμε, δεν έφαγα πάρα πολλέ φορέ έξω. Είμαι περίπου στα νούμερα που ήθελα να είμαι. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο. Είναι μετρήσιμο. Δεν είναι πολύ αυστηρό. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να μα δείξει ξεκάθαρα την πρόοδό μα σε σχέση με την περσινή χρονιά. Θέλουμε λοιπόν στόχου οι οποίοι να είναι μετρήσιμοι σίγουρα και να είναι και χρονικά προσδιορισμένοι. Για παράδειγμα, ένα στόχο που αφορά τη δουλειά είναι αρκετά σημαντικό να είναι και χρονικά προσδιορισμένο. Δεν μπορεί απλώ να προσπαθούμε να δίνουμε ό,τι έχουμε και δεν έχουμε συνέχεια και αένα. Πρέπει να πούμε, α πούμε, ότι θέλω να βρω τα τάδε καταστήματα, να μπούμε σε αυτά τα καταστήματα μέχρι τάδε του μήνα. Λέω τώρα για ένα παράδειγμα από τη δικιά μου δουλειά. Αλλά ο καθένα μπορεί να το προσαρμόσει στη δικιά του. Επόμενο βήμα για την καλύτερη χρονιά μα και πάρα πολύ σημαντικό. Είναι να μετράμε τις ευλογίες μας συχνά. Count your blessings, που λένε, είναι από τα πιο δύσκολα ίσως βήματα, αλλά λένε ότι το αντίδοτο στο άγχος είναι η ευγνωμοσύνη. Και κάθε φορά που νιώθεις ότι κατακλείζεσαι από άγχος, Μπορεί να χρησιμοποιήσει την ευγνωμοσύνη, γιατί αυτά τα δύο δεν πάνε μαζί ουσιαστικά. Δεν μπορεί ο εγκέφαλο να νιώσει και τα δύο ταυτόχρονα. Επομένω, αυτό που μπορεί να κάνει είναι κάθε μέρα να μετράς τα πράγματα για τα οποία είσαι ευτυχισμένο που έχει στη ζωή σου. Και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο σε παράξενε περιόδου. Και πιστέψτε με, ειδικά εγώ αυτή τη στιγμή το καταλαβαίνω απόλυτα πόσο δύσκολο είναι μέσα στο χάο και μέσα σε όλα αυτά που δεν έχεις να κάτσει να μετρήσει όλα αυτά που έχει και να χάρει για αυτά. Αλλά όπω σας έχω πει πάρα πολλέ φορέ, αυτό είναι το όπλο μα. Είναι ο μοναδικό τρόπο να μην αναλωθεί και να μην βουλιάξει μέσα σε όλου αυτού του στόχου και να μην χάσει τον εαυτό σου, να μην χάσει την πηξίδα σου. Είναι σημαντικό κάθε πρωί που ξυπνά να λες τι ωραία που έχω την κουζινούλα μου και θα κάνω το καφεδάκι μου και θα κάτσω να το πιω. Αν σ' αρέσει το κλίμα στο γραφείο, να λες πόσο ευγνώμων είμαι που έχω αυτούς του συναδέλφους που περνάμε καλά, που γελάμε. Ξέρω ότι τόσος κόσμος δυσκολεύεται με αυτό το κομμάτι, είναι σε τοξικά περιβάλλοντα. Να νιώθεις ευγνωμοσύνη για τους ανθρώπους στη ζωή σου, που έχεις έναν άνθρωπο να πεις... Τα προβλήματά σου στο τέλος της ημέρας, να μοιραστείς, να ανοίξεις την καρδιά σου, να είσαι εαυτό σου. Είναι τόσο πολύτιμο να έχουμε σχέσεις στη ζωή μας που είμαστε ο εαυτός μας μέσα σε αυτές και δεν χρειάζεται να φορέσουμε προσωπείο και δεν χρειάζεται να παριστάνουμε κάτι που δεν είμαστε γιατί είμαστε απόλυτα αποδεκτοί. Αυτό είναι κάτι για το οποίο μπορούμε να νιώθουμε ευγνωμοσύνη κάθε μέρα εφόσον υπάρχει στη ζωή μας και δεν χρειάζεται να περιμένουμε το κάτι μεγάλο για να νιώσουμε χαρά γι' αυτό. Θέλει λοιπόν να δώσουμε εκεί πέρα έξω στο σύμπαν το σήμα ότι εμείς είμαστε ευχαριστημένοι με αυτό που έχουμε, ζητάμε το παραπάνω, το προσδοκούμε, το θέλουμε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή που δεν το έχουμε είμαστε βυθισμένοι στη μιζέρια και δεν μπορούμε να δούμε την ομορφιά της στιγμής στο χρόνο. Γιατί η ζωή κάνει κύκλους, αυτή τη στιγμή είσαι σε μια φάση του κύκλου και κάποια στιγμή είσαι σε μια άλλη φάση. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο ότι θα συμβεί. Ε, οπότε καλό είναι να μπορείς να καλοδεχτείς τις αλλαγές. Και η τελευταία πάρα πολύ σημαντική συμβουλή που έχω να σας δώσω για το 2023 είναι να προστατεύετε την ενέργειά σας. Εκατό χιλιάδες φορές νομίζω το έχω πει αυτό. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό να παίρνεις λίγο χρόνο μέσα στη μέρα, δύο-τρία δευτερόλεπτα, για να σκεφτεί ποιο θέλω να είμαι σήμερα, πώς θέλω να παρουσιαστώ σήμερα στην ημέρα μου τι θέλω να πάρω από τη σημερινή μέρα ή τι θέλω να δώσω σήμερα εγώ στον κόσμο αυτή τη μέρα. Μπορείς να το κάνεις ακόμα και σε απλές καθημερινές στιγμές, καθώς πηγαίνεις κάπου στη διαδρομή, να σκέφτεσαι τι θέλω εγώ να δώσω σε αυτή τη συνάντηση, τι θέλω να προσφέρω, ποιο θέλω να είμαι. Και κάθε μέρα αυτός ο στόχος μπορεί να είναι λίγο διαφορετικός. Είναι λογικό ότι κάθε μέρα νιώθουμε διαφορετικά, έχουμε διαφορετικέ προτεραιότητε, διαφορετικέ ανησυχίε. Μπορεί να ξυπνήσει μια μέρα και να θέλει να δουλέψει κάτι άλλο. Για Άδειγμα αν ψάχνει ένα σπίτι, μπορεί να ξυπνήσει το πρωί και να βάλει την πρόθεση ότι θέλω σήμερα να είμαι δυναμική, να είμαι σταθερή σε αυτό που θέλω και να ε, μην φοβάμαι να αντιμετωπίσω το άγνωστο, αλλά και να διεκδικήσω αυτό που εγώ πιστεύω. Βάζει λοιπόν αυτή την πρόθεση για την ημέρα σου και είσαι. Έτσι πιο θωρακισμένο ενεργειακά στο να αντιμετωπίσει τι προκλήσει που θα έρθουν μέσα στην εκάστοτε μέρα. Αντίστοιχα, μπορεί, αν δεν είσαι ευχαριστημένο με το κλίμα στη δουλειά σου, να βάλει μια πρόθεση ότι σήμερα θα προσπαθήσω να αντιμετωπίσω όλου μου του συναδέλφου με κατανόηση, με ενσυναίσθηση. Θέλω να προσπαθήσω να είμαι εκεί για αυτού και να προσπαθήσω να μην κρίνω και να καταλάβω καλύτερα τι θέλουν να μου επικοινωνήσουν. Αντίστοιχα σε κάποια άλλη φάση μπορεί να ισχύει μια εντελώς αντίθετη πρόθεση. Μπορεί να βάλεις ένα στόχο ότι θέλω να θωρακίσω τον εαυτό μου, να μην επηρεάζομαι από τα προβλήματα και τις έγνοιες των υπολείπων στη δουλειά. Θέλω να κοιτάξω τη δουλειά μου και να μπορέσω να ολοκληρώσω τα task που χρειάζεται χωρίς να με επηρεάζει το κάθε μικρό σχόλιο που μπορώ να ακούσω. Λέω ένα παράδειγμα για το πώς οι προθέσεις είναι τελείως διαφορετικές και σε κάθε φάση της ζωής μας χρειαζόμαστε κάτι άλλο και μπορούμε με λίγα δευτερόλεπτα παραπάνω μέσα στη μέρα να κάνουμε τη δουλειά. Γιατί αυτό σημαίνει κάνω τη δουλειά. Δεν αρκεί μόνο να τα συζητάμε με τους φίλους μας, να τα συζητάμε και με τον ψυχολόγο μας. Χρειάζεται κάθε μέρα ενεργά να κάνουμε τη δουλειά για να γινόμαστε καλύτεροι. Αυτά λοιπόν για το κεφάλαιο νέα χρονιά και αυτοβελτίωση. Ήθελα σίγουρα να ξεκινήσουμε τη χρονιά έχοντας πει αυτά τα βασικά. Και εννοείται είμαι εδώ για να μου πείτε κι εσεί τι πιστεύετε ότι μπορεί να με βοηθήσει εμένα να έχω μια καλύτερη και πιο αποδοτική χρονιά. Γιατί πολύ συχνά μου λέτε πολύ ωραία πράγματα τα οποία και εγώ δεν τα είχα σκεφτεί. Και πάμε στο επόμενο κεφάλαιο που ήθελα να θίξουμε σε αυτό το podcast, το οποίο είναι τα αγαπημένα του 2022. Ήθελα να κάνω βίντεο στο κανάλι όπως κάνω πάντα τα αγαπημένα της χρονιάς, αλλά νομίζω ότι είναι λίγο last year αυτό πλέον στο YouTube, οπότε θα τα πούμε εδώ στο podcast. Εγώ συνεχίζω τα δικά μου, απλά αλλάζω την πλατφόρμα. Λοιπόν, Όσον αφορά τα ρούχα και τα λοιπά, νομίζω ότι ο βασιλιάς της χρονιάς ήταν τα πληκτά σετάκια. Ήταν κάτι το οποίο βολεύει πάρα πολύ, χαίρομαι πάρα πολύ που μπήκε στη μόδα, το εκτιμώ. Είναι πάρα πολύ άνετα και φαίνονται τόσο προσεγμένα, μπορείς να κυκλοφορήσεις έτσι από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ειδικά τα παντελονάκια, το γεγονός ότι μπορείς να αντικαταστήσεις 6 στα 7 το τζιν παντελόνι με ένα πλεκτό παντελονάκι ή αυτά τα παντελονάκια που είναι λίγο πιο σαν φόρμε, αλλά όχι ακριβώ φόρμε. Σίγουρα τα έχετε δει. Και είναι σετάκι ίδιο χρώμα με το πάνω και μπορεί απλά να μην σκέφτεσαι καν το outfit και απλά να βάζει ένα αξεσουάρ που σου αρέσει και να φεύγει. Παρακαλώ πάρα πολύ να μείνει στη μόδα και το 2023. Ήταν το αγαπημένο μου πράγμα. Αγόραζα συνέχεια. Και ναι, ε, με βοήθησε πάρα, πάρα πολύ ένιωθα πάρα πολύ όμορφα. Οπότε θα του δώσω το βραβείο για τη φετινή χρονιά. Αποκαλυπτικά, το βραβείο θα πάρουν τα Lip Balm από την Kiko. Ειδικά αυτά με το χρώμα. Έχω πορωθεί πάρα πολύ με το Raspberry, όπω σα έχω πει και στο κανάλι. Είναι. Σαν lip gloss το αποτέλεσμα που αφήνουν, είναι πάρα πολύ ωραία. Έχουν ένα σατέν φινίρισμα. Δεν ξέρω, έχουν την αίσθηση ότι είναι πάρα πολύ ακριβά. Μου θυμίζουν κάτι κραγιόν από την Dior που έχουν αυτό το βουτυρένιο το αποτέλεσμα και βγαίνει ένα ημιδιάφανο χρωματάκι. Και έχουν και πάρα πολύ ωραία συσκευασία, μεταλλική, με λίγο χρυσό, οπότε παρόλο που είναι πολύ οικονομικά, φαίνονται πάρα πολύ όμορφα και τα έχω ευχαριστηθεί πάρα πολύ. Οπότε θα τους δώσω το βραβείο της χρονιάς για προϊόν ομορφιά. Από διατροφικά θέλω να βραβεύσω τις φρυγανιές γουάσα, Νομίζω σίγουρα ήταν το πιο πολύ αγορασμένο προϊόν της χρονιάς μου. Είμαι πορωμένη με αυτές τις φρυγανιές. Πρώτον γιατί έχουν πάρα πολύ καλά συστατικά και είναι πάρα πολύ θρεπτικές. Και δεύτερον γιατί όντως σε χορταίνουν σε σχέση με μια κλασική φρυγανιά. Και μπορώ να γίνομαι πάρα πολύ δημιουργική. Βάζω από πάνω ό,τι toppings θέλω, αλμυρά, γλυκά, με φρούτα. Τώρα τελευταία είμαι υπορρομένη να βάζω φιλαδέλφια και μαρμελάδα και να γίνονται λίγο σαν cheesecake κάπω. Πάρα πάρα πολύ μου αρέσουν, είναι για όλε τι ώρε τη μέρα. Κάνω το βράδυ με τη γραβιέρα μου και το κρασάκι μου. Κάνω το πρωί, όπω σα είπα, με τι μαρμελάδε μου κτλ. Το απογευματάκι μπορεί να τσιμπήσει καμία αν δεν θε να ετοιμάσει κάτι. Είναι ό,τι πρέπει πραγματικά. Και απορροφήματα, ο νικητή τη χρονιά είναι η μάτσα. Bear with me, πριν με κρίνετε, θα δώσω επεξήγηση. Ούτε εγώ ξετρελανόμουν πάρα πολύ για μάτσα, όσε φορέ είχα δοκιμάσει μέχρι τώρα. Αλλά ξεκίνησα και έπαιρνα τι πρώτε μέρε στο φω, επειδή καθόμασταν πάρα πολλέ ώρε εκεί και δεν ήθελα να πίνω συνέχεια καφέδε. Ξεκίνησα να παραγγέλνω από το Join μία μάτσα η οποία ήταν με γάλα σόγια και βανίλια. Και πραγματικά ήταν ό,τι καλύτερο έχω πιει σε ρόφημα. Είχα πορωθεί, έπεινα κάθε μέρα. Και αν πάρετε το γάλα σόγια βανίλια και το φτιάξετε και στο σπίτι, αντίστοιχα είναι πάρα πολύ νόστιμο. Τη φτιάχνει ακριβώ όπω ένα κανονικό λάτε. Δηλαδή, ξεκινά βάζοντα λίγο νεράκι και λίγο μάτσα, χτυπώντα τα και δημιουργώντα λίγο αφρό. Και στη συνέχεια προσθέτει λίγο ακόμα νερό και το γάλα σόγια και γίνεται ένα υπέροχο ρόφημα. Μ' αρέσει πάρα πολύ γιατί μου έχει αντικαταστήσει τον καφέ σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Πίνω ένα καφεδάκι το πρωί και μέσα στην ημέρα, αν θέλω κάτι άλλο, θα πιω ή τσάι ή μάτσα. Και μου αρέσει απίστευτα αυτό, νομίζω ότι ήπια πάρα πολύ μάτσα τους τελευταίους δύο μήνες, οπότε θα πάρει το βραβείο της. Από άλλες ανακαλύψεις, όσον αφορά τα μαλλιά κυρίως, το βραβείο νομίζω θα πάει στα Hitler's curls, στις ε, μπουκλες δηλαδή που γίνονται χωρίς θερμότητα, μία ακόμη ανακάλυψη του 2022. Έκανα space buns, δηλαδή αυτά τα σαν και φτεδάκια και κοιμόμουν και ξυπνούσα με το πιο ωραίο μαλλί. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν κρατάνε πάρα πολύ. Αν τα κάνεις έτσι μπούκλε, δεν υπάρχει περίπτωση τη δεύτερη μέρα να έχουν κρατήσει πάλι. Αλλά δεν υπάρχει επίση κανένα πρόβλημα να κάτσεις και να ξανακάνεις τα space buns σου. Το κόλπο είναι για μένα να είναι ή πολύ πολύ λίγο νοπά όταν θα τα κάνεις ή να τα κάνεις σε στεγνό μαλλί και μετά να τα ψεκάσεις με νερό για να γίνουν νοπά έτσι σχηματίζονται καλύτερα οι μπουκλε. Αν το κάνει σε βρεγμένο μαλλί, δεν πρόκειται να στεγνώσουν ποτέ, οπότε θα ξυπνήσει και θα πέσουν κατευθείαν. Και αν το κάνει σε στεγνό μαλλί, θα βγει το αποτέλεσμα, αλλά δεν θα κρατήσει καθόλου. Δηλαδή, μέσα στη πρώτη μία ώρα θα έχουν πέσει. Οπότε έχω βρει το γλυκό αυτό σημείο στο οποίο ξέρεις ότι οι μπούκλα σου την επόμενη μέρα θα είναι πάρα πολύ ωραία και έχουν βγει πλέον και διάφορα βοηθήματα για να πετυχαίνει χίτλε Girls. Έχει βγει το να τα κάνει με τη ζώνη από το Μπουρνούζι. Έχουν βγει διάφορα σαν κυλινδρικά μικρά σφουγγαράκια γύρω από τα οποία τυλίγει τα μαλλιά σου. Όλα αυτά δουλεύουν σε έναν βαθμό. Αλλά μπορεί και να μην έχει τίποτα από όλα αυτά και απλά να τα κάνει και φτεδάκια με απλά λαστιχάκια ψηλά στο κεφάλι. Και βγαίνουν υπέροχα, οπότε σίγουρα αυτό ήταν μια λύση που με βοήθησε πάρα πολύ ώστε όταν θέλω να κάνω μπουκλε να μην καίω τα μαλλιά μου. Οπότε δικαιωματικά θα στέψουμε αυτό το χτένισμα ως το χτένισμα του 2022. Και τελευταίο, κάτι τελείως άσχετο και τελείως random, <laughs> αλλά θέλω σίγουρα να το βραβεύσω, είναι το podcast της χρονιάς. Είναι το podcast το οποίο άκουσα τις περισσότερες φορές, ενώ καθάριζα, ενώ πήγαινα για περπάτημα, ενώ έκανα πραγματάκια στο σπίτι είναι το ένα podcast με απόλα με τον Γιώργο Βαγιάτα και τον Νίκο Σταματέλο. Είναι το πιο αστείο πράγμα που υπάρχει. Είναι τέλεια παρεούλα και λατρεύω πάρα πολύ το γεγονός ότι ε, κανένας δεν υπερκαλύπτει τον άλλον και υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο flow και πάρα πολύ ωραία ροή στη συνομιλία μεταξύ τους. Για όποιον δεν το έχει παρακολουθήσει, είναι ένα podcast χωρίς κάποιο συγκεκριμένο θέμα. Αναλύουν κυρίως απλά καθημερινά θέματα της κάθε περίοδου, όπως είναι ας πούμε οι καλοκαιρινέ διακοπές, τα ταξίδια, ο έγκαμος βίος, τέτοια πράγματα, όχι κάτι συγκεκριμένο. Είναι ένα άλαφρο podcast το οποίο σου κρατάει παρέα αλλά και παράλληλα μαθαίνεις πράγματα. Συνήθως έχουν fan facts, ε, νέα της εβδομάδας, της pop κουλτούρα, τέτοια πράγματα. Οπότε είναι αρκετά ενδιαφέρον. Και ήθελα να πάρει και αυτό το βραβείο του γιατί μου το βγάζει συνέχεια το Spotify ότι το έχω ακούσει τόσες ώρες και το ένα και το άλλο. Όσον αφορά μουσικές, αν θέλετε να σας πω και για μουσικές, στο Spotify ακούω πάρα πολύ την playlist Cooking από το κασετόφωνο. Αν θέλετε να την ψάξετε, είναι πάρα πολύ ωραία playlist για μαγείρεμα στο σπίτι, αλλά και για να την βάλετε αν έχετε κάποιο δείπνο με καλεσμένους κτλ. Γιατί είναι... τα τραγούδια που έχει είναι τόσο ευραίως αποδεκτά, <laughs> δεν ξέρω πώς να τα πω. Είναι μουσική που αρέσει σε όλου, νιώθω. Είναι τόσο ωραία playlist και είναι τόσο ωραία η αλληλουχία των τραγουδιών όπω τα έχουν βάλει το ένα μετά το άλλο. Είναι χαλαρή μουσικούλα, χαλαρά κομματάκια, που όμω είναι και λίγο ένα τσικ ευδιάθετα, οπότε δημιουργούν ένα ωραίο mood και τα ακούνε όλοι πολύ ευχάριστα. Α πάρει λοιπόν και αυτή η playlist το βραβείο τη, γιατί την έχω βάλει πάρα πολλέ φορέ, την έχω δείξει σε όλου. Ο οποίο έρχεται σπίτι μου με ρωτάει ποια είναι αυτή η ωραία playlist που παίζει, και πάντα του λέω να μπουν στο καστόφωνο και να την ψάξουν. Άρα δικαιωματικά παίρνει το βραβείο της λίστας του 22. Εννοείται πως θέλω να μου γράψετε κι εσείς, είτε αν το ακούτε από το YouTube κάτω στα σχόλια, είτε με προσωπικό μήνυμα στο Instagram αν το ακούτε από κάπου αλλού, τι βραβεία θέλετε να δώσετε για το 2022, κάτι που ανακαλύψατε φέτος και ήταν life changing ή κάποιο προϊόν που ανακαλύψατε φέτος και σας βοήθησε πάρα πολύ, εννοείται ότι θέλω να μου τα πείτε όλα αυτά, δεν θα λέω μόνο εγώ τα μυστικά μου. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ για ακόμα μια χρονιά και πάμε να τα καταφέρουμε για το 2023. Πάμε να είμαστε ένα τσικ πιο δυνατοί. Πάμε για μια νέα αρχή, για μια χρονιά στην οποία θα εξελιχθούμε. Θα βρούμε καλύτερα τα πατήματά μας, τα θέλω μας. Θα γίνουμε πιο δυνατοί σαν χαρακτήρες, γιατί όλοι μας βιώνουμε πάρα πολλές αλλαγέ. Οπότε είμαι σίγουρη ότι από αυτή τη χρονιά θα βγούμε πιο δυνατοί. Μότο της χρονιάς, όπως σας έχω πει, είναι το Fight for your fairy tale. Οπότε θα προσπαθήσουμε φέτος να κάνουμε μια ονειρεμένη ζωή για τον εαυτό μας. Εγώ θα είμαι εδώ για να μοιράζομαι τις λεπτομέρειες αυτού του ταξιδιού και να προσπαθώ μέσα από αυτό το podcast να ψάχνω τον τρόπο να το καταφέρουμε αυτό και εγώ και εσείς. Πολλά φιλάκια! Θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα με νέο podcast. Να είστε χαρούμενοι και να εκτιμάτε αυτό που έχετε. Thank you.